λάθος φάλσο λέμε όταν κάποιος τραγουδάει φάλσα, δηλαδή η φωνή του δεν είναι πάνω στις νότες που πρέπει να είναι. Αλλά θα μπορούσα να πω εγώ με το δικό μου τρόπο ότι η φάλσος στο όργανο, εκτός ότι δεν παίζει τις νότες που απαιτεί η μελωδία, ότι είναι κάποιο είδος φάλτσου όταν αυτός υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας και δεν συμβαδίζει σύμφωνα με την αρμονία του τραγουδιού. Θα το αναλύσω να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Όταν είναι κάποιος μόνος του, μπορεί να παίζει ό,τι θέλει. Και φάλτσα δεν είναι φάλτσος, για τον εαυτό του είναι μια χαρά, γιατί δεν είναι άλλος. Παίξω φάλτσα να δούμε. Παίζω τώρα. Γι' αυτό μπορεί να είναι ωραίο και να του αρέσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να του πει, φίλε τι παίζεις, έτσι μου αρέσει. Όταν όμως παίξει με δεύτερο άτομο κάποια μελωδία θα παίξουν σίγουρα οι δυο τους. Αν είναι τρία άτομα, τέσσερα, σε πιο μεγάλη ορχήστρα κλπ. Θα πρέπει να προσκοληθεί πάνω στη μελωδία. Όταν είσαι μόνος, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά όταν όμως πας με δεύτερο άτομο και με τρίτο άτομο και με τέταρτο άτομο, θα πρέπει να κάνεις το δικό σου μέρος. Βέβαια, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας, στα όρια της ελευθερίας. Και εφόσον, ανάλογα τώρα, αν είσαι πολύ μεγάλη ορχήστρα, μπορεί να σου πει ο μάστρος, stop, αυτό θα παίξεις και τελείωσες. Αλλά όμως όταν είσαι σε μια ταβέρνα, καλό είναι να βάλεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Στα όρια της ελευθερίας πάντα. Με την ώρα που λέει το τραγούδι «Ρε η φωτιά στράτα μου». Η ζωή εδώ τελειώνει. Γιατί να μην το κάνεις αυτό, λέμε. Ποιο το κακό. Γιατί η φωνή είναι εκεί. Δεν είναι ότι τραγουδάς και του τα χαλάς. Κρατάει εδώ πέρα. Τελειώνει. Είναι σκύλι στον τό. Και όση ώρα είναι στον τό, μπορεί να κάνει όλη αυτή τη σκάλα. Ή την ώρα που καθίζει το ραγούδι. Όχι, την άζει τη ζωή, δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις. Την ώρα που λέει να μ' αγαπήσεις. Όση ώρα κρατάει αυτή την νότα, μπορεί να βάλει χιλιά δυο. Αν όμως τώρα την ώρα που τραγουδάει παίζεις, εκεί είναι τώρα άλλο πνεύμα. Εκεί είναι επιδεικτικό και θέλει ο Μπουζουξής να φαίνεται, κάνει κατάχρηση της εξουσίας και σκεπάζει τον τραγουδιστή και δεν ακούσε τίποτα άλλο, είναι μια φλιαρία. Αυτό είναι κακό. Αλλά λέμε ότι άμα μπορείς στα κίνητρα τα καλά να βάλεις κάτι το διαφορετικό εκεί και να ομορφύνεις, γιατί αυτό πρέπει να είναι τα κίνητρα, για να ομορφύνεις και να στολίσεις, καλό είναι αυτό το πράγμα. Τώρα όμως το μήνυμα ποιο είναι, ότι όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, παραμονής χάρη μπορεί να το παραλύσουμε ότι κάποιος είναι ελεύθερος, κάνει ό,τι θέλει. Όταν όμως παντρευτεί, εκεί είναι τώρα δύο άτομα, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να γυρνάει 4 το πρωί, έτσι μ' αρέσει, εγώ έτσι μια ζωή ήμουνα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο οι άντρες όταν πάμε φαντάρι, δεν μπορεί να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θέλεις, σου λέει πρέπει να προσαρμοστείς εδώ πέρα. Το ίδιο είναι όταν παίξεις ένα κομμάτι με μια ορχήστρα, σου λέει αυτό είναι, αυτό θα παίξουμε. Δεν μπορεί να ξαφνικά να αρχίζει να παίζει άλλο τον άλλον. Και πρέπει τώρα εκεί τα κίνητρά μας να είναι καθαρά και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και συνεργασία. Οπότε ας το προσέξουμε αυτό και να έχουμε καλά κίνητρα, να υπάρχει συνεργασία και να μην θέλουμε εμείς να φαινόμαστε, αλλά να επιδιώκουμε το σύνολο για να έρθει το καλό αποτέλεσμα.